Είμαι πιο εξωστρεφής, διότι είναι μια γυναίκα δυναμική, έτσι, μια γυναίκα η οποία... εντάξει, δεν μπορώ. Έλα, έλα. Αυτό, αυτό. Αυτό τα λέει όλα. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο να σας πω. Ποιο τραγούδι και πόσα από τα τραγούδια σας έχετε αφιερώσει την κυρία Κεφαλονιά? Θα σας απαντήσω το δεύτερο, στη ρωμαϊκή αγορά, το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Διότι αν βρεις τον άνθρωπό σου, καλό είναι να τον κρατήσεις. Λέει Κεφαλογιάννη, η σύζυγός σας ήταν αυτή που σας είπε «Πάμε να κάνουμε», γιατί ξέρω ότι με το κοινό και με τα live δεν είστε λίγο... Είναι αυτό που το ξέρετε, έχετε πληροφορίες από μέσα. Η αλήθεια είναι ότι η Όλγα είναι κινητήριος δύναμη για μένα. Τραπ μουσική ακούτε? Όχι, αλλά υπάρχει. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει ο Λέξ, που δεν είναι τραπ, αλλά είναι ένα, ο ίδιος ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Οπότε δεν ακούω τραπ, αλλά ακούω Λέξ. Οικογένεια. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τα δίδυμα, ναι, που τα έχω κάνει μπάνιο, τους έβαλα τα πιτζαμάκια, τα έχω βάλει να κοιμηθούν για να μπορώ να είμαι εγώ εδώ δίπλα στον άντρα μου σήμερα το βράδυ. Θα δώσουμε τα ονόματα του μπαμπά του Μίνου και της μητέρας μου, και μας έχει φέρει πολύ μεγάλη χαρά. Έχει αλλάξει η ζωή μας, είναι αλήθεια. Προς το καλύτερο, έχει γεμίσει χαρά. Θέλετε να μας πείτε την άποψή σας με την κυρία Καϊλή και τα χρήματα που βρέθηκαν? Τώρα ρε παιδιά, κοιτάξτε, είμαστε να περάσουμε όχι, ωραία. Κανόνες υπάρχουν και στην πολιτική και... Καλό είναι να τους σεβόμαστε όλοι. Δύσκολα θα βρείτε να σας πει ο κόσμος ότι βλέπω ως πρότυπο έναν πολιτικό. Εγώ θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι θα μπορέσω και τα παιδιά μου να λειτουργήσω ως πρότυπο. Νομίζω το ίδιο και ο Μίνος. Ναι. Μπράβο που σου απάντησε και σου απάντησε. Δεν απέφυγε, σου απάντησε κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Σε σεβάστηκε και μπράβο της. Mm. Θέλω να πω κάτι. Θα αφήσω το πολιτικό κομμάτι, γιατί έτσι τους είχες σε μία lifestyle. Ο Μάτσας και η Κεφαλογιάννη θα μπορούσε κάλλιστα, αν δεν ήταν αυτή που είναι, να είναι η Βανδί και ο Μπισμπίκης. Τι εννοώ? Τους είδα, τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, αλλά θα το πω τώρα. Λοιπόν, είχα πάει πριν από 2 εβδομάδες στο φίλο μου το Ρέμο και πήγα στο Καμαρίνι μετά. Και κάτσαμε εκεί, εκεί που εμφανίζεται η Κετούλα, η Γαρμπή. Είναι καμιά ώρα, πήγα και κάτσαμε τον Αντώνη πάνω, με φώναξε. Και ήταν και η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον κύριο Μάτσα. Σας πληροφορώ, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ερωτευμένη. Ήταν δηλαδή μία ώρα, δεν αφήσαν από την αγκαλιά ο ένας τον άλλο. Ήταν καθόταν στην αγκαλιά του συνέχεια η Όλγα Κεφαλογιάννη. Χαίρομαι ανθρώπους έτσι. Εγώ όταν τους βλέπω τυχαία έξω, φαίνεται. Πάντα ο ένας κρατάει το μπράβο χέρι του άλλου, ναι, είναι πάρα πολύ αγαπημένοι. Αν βρεις τον άνθρωπό σου, μην τον αφήσεις, είπε ο κύριος Μάτσα. Ναι, 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 μπράβο. Λοιπόν,